Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρρες. Βρισκόμαστε στον αύριο χώρο του ΤΕΙ Σερρών. Να σας πούμε πως εδώ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση αλλά και έντονος προβληματισμός τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στα στέκια των φοιτητών. Το αντικείμενο βεβαίως της κουβέντας είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον καθηγητή τους, ο οποίος φέρεται ότι ζητούσε ανταλλάγματα από τους φοιτητές για να περάσουν το μάθημά του. Να σας πω ότι οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και πως απαγγέλθηκε η κατηγορία της, οι κατηγορίες της δωροληψίας και του εκβιασμού στον καθηγητή του ΤΕΙ και επίσης να σας πω ότι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και οι δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου που φέρονται ως άμεσες συνεργοί του, στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία για άμεσες συνέργειες σε δωροληψία. Όλοι τους πήραν προθεσμία για να απολογηθούν Δέσποινα. Την Παρασκευή. Εμείς καταλάβαμε τώρα, ακούγοντας αυτή την υπόθεση και τις λεπτομέρειές της, ότι η τοπική κοινωνία, εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές, δεν έπεσαν και από τα σύννεφα και ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια υπόθεση η οποία τραβούσε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν που προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν μια τέτοια υπόθεση να κρατήσει τα στόματα κλειστά για τόσο πολύ καιρό. Ναι. Να πούμε, θα σας απαντήσει βεβαίως και ο εκπρόσωπος των φοιτητών. Να σας πω πως όσες φορές έγιναν προσπάθειες μετά από καταγγελίες των φοιτητών, δεν φτάνανε μέχρι το τελικό στάδιο. Δηλαδή, γινόταν κάποιες καταγγελίες είτε στη διοίκηση, είτε στους φοιτητές και στους εκπροσώπους ενώ και αυτοί πηγαίνανε στη διοίκηση. Και όταν γινόταν το επόμενο βήμα, δηλαδή είχε κληθεί η κοπέλα ή ο φοιτητής που έκανε την καταγγελία προκειμένου να εμφανιστεί και να καταθέσει γι' αυτό, δεν εμφανιζόταν. Δέσποινα. Οπότε δεν μπορούσε να προχωρήσει το επόμενο βήμα. Να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά ο εκπρόσωπος των φοιτητών, διότι εμείς από το ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι πέραν το ότι, όπως σωστά λέει ο Κώστας, υπήρχαν καταγγελίες εδώ και κάποια χρόνια, δηλαδή δεν είναι φετινή η περίπτωση της περσινής σεζόν, υπήρχε ενορχιστρωμένη ιστορία, γιατί ο συγκεκριμένος καθηγητής είχε τρεις τρόπους από όσο μαθαίνουμε για να περνάει τους φοιτητές. Και θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσει πιο αναλυτικά. Είτε ζητούσε χρήματα από τους φοιτητές, είτε σε συνεργασία με ένα φροντιστήριο εδώ οι ιδιοκτήτες στο οποίο έχουν συλληφθεί, είτε κάνανε την πρακτική τους σε συγκεκριμένα επαγγελματικά γραφεία. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα πω. Ναι, ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την πόλη των Σερρών. Το γνωρίζουν όλοι οι πόλη των Σερρών σίγουρα, από όλες τις ολικίες. Και σίγουρα το γνωρίζουν και άτομα που περνάνε από τη μία άκρη της Ελλάδας έως την άλλη. Και το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά επίσης για να έρθουν να σπουδάσουν σε αυτό το ίδρυμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο για το ίδρυμα που πάει να γίνει πανεπιστήμιο από ΤΕΙ να ανατοποιηθεί τελείως. Να έχουμε τέτοιους καθηγητές που να διδάσκουν μαθήματα και να πληρώνονται ή να κάνουν άλλες ενέργειες προς φοιτητές. Κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν άλλοι. Πρέπει να μάθουμε, πρέπει η δικαιοσύνη να δώσει φως σε όλη την υπόθεση. Εσείς πόσες τέτοιες περιπτώσεις ξέρετε. Και όσο αφορά για το συγκεκριμένο. Εσείς πόσες τέτοιες περιπτώσεις ξέρετε. Πόσες καταγγελίες τώρα που αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν τα στόματα και που αυτό βγήκε και συνελήφθηκε όλας. Και αυτός και οι άλλοι δύο που θεωρούνται ως άμεσοι συνεργοί του. Πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις, γιατί εδώ μας μιλάτε κιόλας ότι έχει γίνει συνολική δυσφήμιση του Ιδρύματος, δηλαδή στο να μην επιλέγει κάποιος να έρθει εκεί. Λοιπόν, όπως ξαναείπα προηγουμένως, τα άτομα τα οποία μας πιάνουν καθημερινά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, μας πιάνουν άτομα από τη στιγμή που έρχονται να κάνουν την εγγραφή τους και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο, τι μπορούμε να κάνουμε γενικά. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τα 250 ευρώ για το κάθε μάθημά του. Α, ήταν τα ρήφα αυτή. Δεν μπορούμε να πάμε μαζί του. Ναι, πείτε το όπως θέλετε. Τα μαθήματα για να πάρεις το πτυχίο σε αυτό το τμήμα είναι 7. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι 250 ευρώ το μάθημα. Είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή τον είχαν φωνάξει εκεί οι αρχές στο ΤΕΙ και είχαν περιοριστεί σε μία σύσταση. Αυτό το επιβεβαιώνετε. Το 2015 έγινε αυτό. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι έχει γίνει. Και σαν σύλλογος, αλλά και σαν όλο το όργανο του ΤΕΙ σύγκλητος και όλα αυτά, έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις, καταγγελίες για αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε κινηθεί στη σύγκλητο, στα δικαστήρια, στις αρμόδιες αρχές. Απλά ποτέ δεν εμφανιζόταν ένας μάρτυρας ώστε να δηλώσει ότι
ποιο είναι το πρόβλημα, ότι έχει πέσει θύμα με τον κατηγορούμενο και οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έγινε το 2015 ήταν να γίνει απλά μια επίπληξη χωρίς να υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο, όπως δεν υπήρχε έτσι όπως μας το λέτε τώρα. Έτσι. Ήτανε μόνο ο λόγος... Ναι, δεν υπήρχε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για να γίνει κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τη Δέσποινα. Δέσποινα, μέσα σε όλα αυτά τα που ακούμε, από την έρευνα που έγινε εκ των υστέρων, βρέθηκαν πάρα πολλά μετρητά, πολλές χιλιάδες μετρητά στα χέρια του κατηγορουμένου. Ναι. Και βιβλιάρια καταθέσεων, ναι, και εμβάσματα στο εξωτερικό. Πήγαινε καλά η δουλειά. Ναι, να πούμε ότι ναι, η έρευνα η οποία έγινε στα σπίτια αλλά και στα γραφεία των συλληφθέντων, να πούμε ότι σε αυτή βρέθηκαν, μισό λεπτό να σας πω με ακρίβεια, ναι, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 178.000 ευρώ, 15 βιβλιάρια καταθέσεων και τραπεζικά εμβάσματα με συνολικό ποσό μεταφοράς 140.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού. Βρέθηκαν επίσης 15 κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίσκοι και φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων. Μάλιστα. Κάτι τώρα... ακόμη που δεν έχουμε και βεβαίως κατασχέθηκαν και όλα πρέπει αυτά να το πούμε και το είπαμε λίγο εδώ στον πρόλογο, είναι ότι πέραν από τα φακελάκια, πέραν από το σας τα στείλω στο φροντιστήριο να κάνεις μάθημα που το φροντιστήριο είναι δικό μου και συνεργάζομαι και θα σου πάρω από εκεί τα λεφτά, υπήρχαν και σεξουαλικά, ζητούσε και σεξουαλικά ανταλλάγματα από τις κοπέλες, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Ίσως πιο σοβαρό ακόμα. Εδώ ο εκπρόσωπος των φοιτητών μας λέει πως υπήρχαν κοπέλες που απευθύνθηκαν στον ίδιο, αλλά δεν προχώρησαν. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι δεν κάναν το επόμενο βήμα για να το καταθέσουν. Λοιπόν, έστω και ανώνυμα, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολλές κοπέλες οι οποίες έχουν πέσει θύμα εξαπάτησης. Απλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλος φόβος. Πολλοί φοβούνται αυτόν τον άνθρωπο. Φοβούνται μην χάσουν τελείως το πτυχίο τους. Καλά είναι όμως τόσοι πολλοί και φοβούνται έναν άνθρωπο. Να καταλαβαίνουμε λίγο. Συγγνώμη, εγώ θέλω να το πω αυτό, γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω. Πέρα ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και αυτό υπάρχει για όλους τους κατηγορούμενους, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες που πρέπει να διαρευκανθούν τα αδικήματα αν έχουν διαπραχθεί. Καταλαβαίνουμε την πίεση που μπορεί να νιώθει ένα νέο παιδί στα 18 του, στα 19 του και στην 20. Στα 20. Όμως τώρα. Να το πούμε και αυτό, αισθάνομαι ότι πρέπει να το πούμε, ότι δεν επιβραβεύουμε, επειδή μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, σε καμία περίπτωση ούτε να υποκύπτει κανείς στον εκβιασμό και να χρηματίζει τον καθηγητή για να περάσει το μάθημα. Μην στείλουμε και αυτό το μήνυμα ότι τι να κάνω, εκβιάστηκα, πιέστηκα, ζωρίστηκα, πλήρωσα. Ούτε βεβαίως τώρα το να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον καθηγητή, όσο και αν πιεστείς. Μην στείλουμε το μήνυμα δηλαδή ότι επιβραβεύουμε το να υποκύψει κανείς σε κάτι τέτοιο. Στο αξιακό σύστημα δηλαδή καθενός, δεν μπορεί να είναι το πτυχίο παραπάνω από το να προσβάλλει στην ίδια σου την προσωπικότητα, ναι, και την ύπαρξη. Ναι, αλλά πρωτίστως σε αυτή την περίπτωση πας να δεις την πλευρά του ανθρώπου που ζητάει τα ανταλλάγματα και μετά να κάνεις κριτική. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Το είπα πρώτο, αλλά δεν μπορείς να λες δηλαδή ότι 10 χρόνια σε μια ολόκληρη πόλη όλοι έτρεμαν έναν ο οποίος ζητούσε χρήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν το έκανε. Ο οποίος ζητούσε άλλου είδους ανταλλάγματα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς τα στόματα έμειναν τόσα χρόνια κλειστά. Λοιπόν, να σας πω. Ήταν πριν κάποια χρόνια τα χρόνια και εύκολα για τις οικογένειες, ή μπορεί να ήθελαν να καθαρίσουν γρήγορα τη σχολή, να τελειώνουν, να βγουν στην αγορά εργασίας. Για κάπου στα 250 ευρώ μπορεί να μην ήταν ένα μεγάλο ποσό. Πλέον όμως, όπως θα έχει φέρει η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι οικογένειες ζουν με 500-600 ευρώ και τους είναι πολύ δύσκολο. Έσκασε, βγήκε στο φως και πρέπει πλέον η δικαιοσύνη να λάβει πέρας τα πάντα. Ξεκάθαρα, αλλά αυτό που λέτε είναι ένα τριχιαστικό, να σας πω την αλήθεια. Λέμε δηλαδή ότι σε αυτή τη χώρα, όταν έχουμε λεφτά, τα σκάμε, τα ακουμπάμε για να πάρουμε το πτυχίο, γιατί δεν είναι τώρα μόνο αυτό το ίδρυμα. Εγώ πριν 18 χρόνια το μπήκα στο πανεπιστήμιο. Το πρώτο χαρτάκι που πήρα, πριν μας έρθουν από κοντά οι φοιτητικές παρατάξεις να συστηθούν, ήταν το χαρτάκι που έλεγε να πληρώσεις για να σου κάνουμε την εργασία. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε αυτή την νοοτροπία ότι όταν έχουμε χρήματα τα ακουμπάμε, τα δίνουμε, και όταν δεν έχουμε χρήματα
καταγγέλουμε τον καθηγητή που πρέπει να τον καταγγείλουμε από την πρώτη μέρα. Κοίτα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Το ένα σκέλος και έχουμε βάλει και τον εκπρόσωπο των φοιτητών στη μέση και ακούει τις δικές μας τις απόψεις. Αλλά μια που το ανοίξαμε, το ένα σκέλος είναι αυτό για το χρηματισμό. Το άλλο όμως κομμάτι που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και τα ανταλλάγματα, αυτό πάει σε άλλη διάσταση. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο τελευταία σε εσάς και να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σας πω ότι την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Από το Μάιο είχε ζητήσει στοιχεία από το ΤΕΙ. Το ΤΕΙ έστειλε τα στοιχεία τα οποία χρειάστηκαν. Να σας πω ακόμη ότι το Φεβρουάριο ήρθε ένα έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας μαζί με μια επιστολή από το συνήγορο του πολίτη, όπου σε αυτή υπήρχαν οι καταγγελίες, κάποιες καταγγελίες σπουδαστών για όλα αυτά τα οποία αναφέρουν σήμερα οι σπουδαστές για το συγκεκριμένο καθηγητή, και ζητήθηκε να διερευνηθεί σε βάθος το θέμα. Παράλληλα, κοινοποιήθηκε και στον εισαγγελέα, είχαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα και έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι φοβερή ιστορία. Είναι φοβερή ιστορία και ίσως και μια ευκαιρία να ανοίξουν στόματα και σε άλλες περιοχές και σε άλλα πανεπιστήμια, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε αν αυτή είναι και η μοναδική περίπτωση. Έτσι, αυτό που έβαλε η Μάριον είναι σημαντική παράμετρος. Μας είπατε, το συγκράτησα σωστά, ότι καμία κοπέλα, γιατί εγώ αυτό άκουσα στην αρχή του ρεπορτάζ, δεν έχει, ας πούμε, εξακριβωθεί ότι υπέκυψε στους εκβιασμούς του για άλλου είδους ανταλλάγματα. Αυτό το κατάλαβα καλά, ότι είσαι πολύ ζητήθηκε. Δεν έχει καταγγείλει επώνυμα ή ανώνυμα. Ναι. Κώστα, είναι πολύ δύσκολο τώρα, τώρα αυτό. Τι, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα δεν πολύ. Δεν υπάρχει αυτή η καταγγελία. Όπως και να το κάνεις τώρα, Κώστα, είναι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί προσωποποιείται και μετά, εν πάση περιπτώσει, αποδίδονται, ξέρεις, σκέφτεσαι κιόλας και το τι...